Από αυτό που καταλάβει, κύριε Γιώκα, και θα μας πείτε καταρχάς τι θέλει να πετύχει το ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές, αλλά έχω καταλάβει ότι ο κύριος Τσίπρας λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Λέει δηλαδή, απευθυνόμενος προς τους κεντρώους, προς τους αριστερούς πολίτες, ότι εντάξει, υπάρχουν εκλογές λοιπόν και άλλες, κάποιοι θέλουν να ψηφίσουν αριστερά. Και το ΚΚΕ και η Ζωή Κωστοπούλου και ο Γιάννης Βαρουφάκης και άλλοι. Αλλά αν σπάσει ψήφος κατακαιρματιστεί, δεν θα υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση, ένα ισχυρό αντίβαρο στη Νέα Δημοκρατία εφόσον είναι κυβέρνηση. Γι' αυτό πρέπει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν αυτό είναι ένα επιχείρημα που το ακούγαμε πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να πιατσικολογεί απέναντι και στο ΚΚΕ και σε άλλα κόμματα, όχι μόνο στο ΚΚΕ, χρησιμοποιούσε τέτοιου είδους επιχειρήματα. Το ότι δηλαδή όποιος δεν ψηφίζει, ας το πούμε έτσι, ΠΑΣΟΚ, είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα τα αντιγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας προκειμένου να πετύχει τον ίδιο στόχο. Στο επιχείρημα περί ισχυρής αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε ισχυρή αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και στο κύριο Μητσοτάκη όταν είχε 32% στην προηγούμενη Βουλή. Την περίοδο 2019-2023, ο ΣΥΡΙΖΑ με το 32% ψήφισε περίπου το 50% των νομοσχεδίων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ναι. Και μάλιστα σε αυτά περιέχονται και ορισμένα εμβληματικά νομοσχέδια, κατά τη γνώμη μας, αντιλαϊκά, όπως ήταν για παράδειγμα η διεύρυνση του ΝΑΤΟ, όπως ήταν ο μισός νόμος Χατζηδάκη, όπως ήταν το να μετατραπούν χώροι δουλειάς, παναυπηγέλευση, να σας προκειμένω, σε ειδικές οικονομικές ζώνες. Υπήρχαν μια σειρά νομοσχέδια τα οποία ο κύριος Τσίπρας έβαλε πλάτη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το ίδιο λέμε εμείς θα γίνει και την επόμενη μέρα των εκλογών. Γιατί υπάρχει μια ατζέντα την επόμενη μέρα, υπάρχει μια συγκεκριμένη ατζέντα, την οποία την καθορίζει το Ταμείο Ανάκαμψης, παραδείγματος χάρη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προαπαιτούμενα που αυτό έχει. Την καθορίζει αυτή την ατζέντα η επιστροφή από επεκτατική σε περιοριστική πολιτική, δημοσιονομική πειθαρχία, πρόγραμμα σταθερότητας, ματωμένα πλεονάσματα και ούτω καθεξής. Ο στόχος της επενδυτικής βαθμίδας, ο οποίος ξέρετε προβάλλεται περίπου ως ένας εθνικός στόχος, όμως έχει αξιολογήσεις. Έχει αξιολογήσεις επί τη βάση αντεργατικών αναδιαρθρώσεων που πρέπει να προχωρήσουν. Είναι τα ζητήματα της οικονομίας που δεν είναι τόσο ανέφελα όσο θέλουν να τα εμφανίζουν. Εχθές ο κύριος Δένδιας, ναι, αναφέρθηκε στον τουρισμό, παραδείγματος χάρη, ότι δεν πηγαίνει και τόσο καλά όσο υπολογίζαμε. Εκπρόσωπος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι λογικό. Γιατί σε συνθήκες αν. Άκουσα, είπα άνθρωπος ότι βρέχει λέει τον Ιούνιο, γι' αυτό δεν. Εντάξει, καλά τώρα. Όποιος λέει ότι. Προκύπτει για ποιο δεν είναι λογικό. Ότι έχουμε μείωση εισόδου. Όποιος λέει ότι είναι για λόγους καιρού, είναι το θέμα το εξής. Ότι σε συνθήκες ανέχειας, την οποία αντιμετωπίζουν όλοι οι λαοί της Ευρώπης, το πρώτο πράγμα που πλήττεται, από το οποίο εξαρτάται η οικονομία της Ελλάδας, είναι ο τουρισμός. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ατζέντα την επόμενη μέρα, απέναντι στην οποία αντιπολίτευση αντικειμενικά δεν μπορεί να κάνει επί της ουσίας ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ. Εκεί είναι ο ρόλος του ΚΚΕ. Έτσι, γι' αυτό χρειάζεται να είναι όσο γίνεται πιο δυνατό για να κάνει μια αντιπολίτευση από τη σκοπιά των εργατικών, λαϊκών συμφερόντων και δικαιωμάτων. Κατά το ΣΥΡΙΖΑ δεν αμφισβητεί τον προσανατολισμό και την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δεν το αμφισβητεί αυτό και το έχει αποδείξει. Θεωρείται ότι θα πρέπει και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αναπτύξαμε και ενισχύσαμε τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι βέβαια με τον τρόπο που το έκανε η Νέα Δημοκρατία με μονομερή ωφέλη μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και με ωφέλη για την Ελλάδα. Πάντως, να πω κάτι. Νομίζω ότι από την απάντηση του κυρίου Ματζουράνη επιβεβαιώνεται αυτό που λέω εγώ. Ότι στις στρατηγικές επιλογές, τις οποίες τις περιέγραψε ο κύριος Ματζουράνης, από τις οποίες όμως προσέξτε, απορρέουν όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι κάποιες γενικές στρατηγικές επιλογές θεωρητικές, έχουν πρακτικό αντίκτυπο. Όχι, αυτό ξέρουμε. Μόνο το ΚΚΕ αντιτίθεται από όλα κοινοβουλευτικά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΝΑΤΟ, στη συμμετοχή της χώρας. Κύριε Παπαχλημίτζο, όμως αυτά τα ζητήματα, οι δεσμεύσεις, η πολιτική, τα ζητήματα της οικονομίας, είναι αυτά που καθορίζουν και τη σχέση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Και θα υπάρχει την επόμενη μέρα μία αντιπολίτευση που στα στρατηγικά θα δίνει χείρα βοηθείας στην κυβέρνηση. Και θα κάνει κριτική στα επιμέρους. Η μόνη εγγύηση την επόμενη μέρα ότι μπορεί να έχουμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στο εισόδημα μισθωτών, αυτοαπασχολουμένων συνταξιούχων, είναι να δυναμώσει το εργατικό λαϊκό κίνημα, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά. Αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση για να παίρνει δύσκολες αποφάσεις, αυτούς θα αφορούν οι δύσκολες αποφάσεις, παρά τις υποσχέσεις που δίνονται
Και είπε και σήμερα ο κύριος Βορύδης. Να, και σε κάτι που συμφωνούμε. Λοιπόν, και με πολλούς αστερίσκους και πολλά αν στο τέλος της εστρατείας, αν όλα πάνε καλά στην οικονομία. Πάντως, και γι' αυτό χρειάζεται. Εμείς οι υποσχέσεις μας προεκλογικές της προηγούμενης φοράς, επειδή τις θυμάμαι μία-μία, τις στηρίσαμε όλες. Όσον αφορά τη μείωση των άμεσων φόρων. Όσον αφορά τη μείωση των φορολογίων. Των άμεσων. Και την ίδια ώρα, κύριε Βορύδη. Ορισμένους έμεσους έχουμε μείωση. Και την ίδια ώρα, κύριε Βορύδη, στο πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Όχι, θέλω να πω το εξής. Ότι εμείς ό,τι δεσμευτήκαμε. 7,4 λέω, σαν μείωση πραγματικών εισοδημάτων. Έχουμε χτίσει μια σχέση αξιοπιστίας και αυτό ισχύει και για τη δέσμευσή μας για τους μισθούς. Και την ίδια στιγμή, ακόμη και αυτές οι αυξήσεις που γίνανε στον κατώτατο μισθό, τις χάσαν οι εργαζόμενοι από την άλλη τσέπη μέσα από την εκτείναξη της ακρίβασης και του πληθωρισμού. Άρα αυτή είναι η εγγύηση για την επόμενη μέρα και γι' αυτό χρειάζεται πιο δυνατό καπακαπάκι.